για να μας δώσει, να το, μας το θυμίσει μάλλον, και ενδιαφέρει βεβαίως όλους. Να δούμε τι ίντα θα απογεννούμε. Κυρία Δήμαρχε, καλημέρα. Στους ακροατές, χρόνια πολλά στο Λουκά σήμερα που γιορτάζει με την ευκαιρία αυτή. Ναι, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σφαιρίδα απόψε. Θεωρώ ότι τα συμπεράσματά μας θα είναι αυτά που πρέπει να είναι, που θα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε κιόλας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σφαιρίδα με ένα θέμα που μας καίει, που μας απασχολεί, που είναι πρωτεύον για τον τόπο μας και πρέπει επιτέλους να το δούμε λίγο σοβαρά, όλοι όμως, όλοι μαζί. Να, ωραία. Οπότε, να δούμε... Από ό,τι άκουσα, έκανες, μιλάω στον ελληνικό, Μαρία, Εσείς μιλάτε όπως θέλετε. Πόσο ηλικία μαζί. Λοιπόν, δεν είναι θέμα, ηλικίας, είναι θέμα σεβασμού και καταλαβαίνετε τώρα την προσωπική σχέση δεν τη γνωρίζει ο κόσμος, ακούει. Λοιπόν, αλλά εσείς μπορείτε να με αποκαλείτε όπως θέλετε, δεν έχω θέμα. Όχι καθόλου, καθόλου. Ίσα ίσα φαίνεται και μια οικειότητα, δεν είναι κακό αυτό να υπάρχει οικειότητα. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ που είπατε προηγουμένως ότι ειδικά μαζί την ανακοίνωση αναφερθήκατε θεωρώ στο πρόγραμμα που των ομιλητών όσων θα συμμετέχουν στην εφημερίδα. Ναι. Είναι ενδιαφέροντες όλοι αυτοί. Είχαμε και μία επαφή, κυρία Δήμαρχε, είχαμε και μία επαφή με την πυροσβεστική, με τον, με τον διοικητή μας, τον κύριο Καλιοτζή, προηγουμένου. Θεωρώ ότι λείπει η τοποθέτηση του, μιας και εκείνοι είναι που τρέχουν σε φωτιές, πλημμύρες. Έτσι, οπότε ενδεχομένως δεν ξέρω γιατί ίσως επειδή ήταν πάρα πολύ οι ομιλούντες, αλλά η θέση της πυροσβεστικής, δηλαδή στις τοποθετήσεις, η πυροσβεστική υπηρεσία είναι πάντα κοντά μας, συνεργαζόμαστε πάντα και δεν το συζητώ. Φυσικά και θα πάρει το λόγο να τοποθετηθεί και να πει κάποια πράγματα και ο διοικητής από την πλευρά του. Γνωρίζω ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, είναι στην πρώτη γραμμή και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και με τον διοικητή προσωπικά. Ναι, φυσικά και θα του δοθεί ο λόγος. Δεν ήθελα τώρα να μεγαλώσουμε περισσότερο το κομμάτι των ομιλούντων, γιατί επειδή ξεκινάει, είναι σφαιρίδα και δεν είναι ημερίδα για να έχουμε περισσότερο χρόνο όλη την ημέρα για να φύγει αυτό. Είναι λίγο πιεσμένος ο χρόνος. Νομίζω αλλά τώρα ότι δεν νομίζω. Κοντά μας, έχω την εντύπωση ότι η ουσία είναι το ζήτημα. Τι θα κάνουμε με τα νάιλον της απολύμας, θα κάνουμε τα νάιλον οροφής, τι θα κάνουμε με τα... τα υπολείμματα αυτά από φυτόρια, τα πλαστικά αυτά, τα πελιζόλ που λέγαμε, τι θα κάνουμε με τα υπολείμματα από τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων, που και εκείνο είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν είναι πλαστικά. Επειδή είναι πολύ μεγάλο, αλλά αυτό είναι μεγάλο το φάσμα. Ναι. Επειδή είναι πολύ μεγάλο, συγγνώμη σας διακόπτω, πολύ μεγάλο το φάσμα των θερμοκηπιακών αποβλήτων, προτιμήσαμε να το κάνουμε ενότητες. Δηλαδή να αναφερθούμε σε πρώτη φάση με τα πλαστικά απόβλητα, νάιλον οροφής αερισμών και απολύμασης. Θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, γιατί το κάθε κομμάτι πάει σε χωριστή διαχείριση. Οπότε, δηλαδή, αν περάσει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, ένα πράσινο σημείο που θα είναι οργανωμένο και ελεγχόμενο, εννοείται, γιατί αλλιώς δεν συζητάμε για πράσινο σημείο, έτσι. Αν δεν είναι πράσινο σημείο, είναι χωματερή απλά. Μόνο για τα πλαστικά, δεν μπορούμε να εμπλέξουμε τα πλαστικά νάιλον με τα πλαστικά της παγούρες, ας πούμε, των λιπασμάτων ή τα φυτικά. Συμφωνούμε είναι ότι χωριστά ρεύματα αυτά, ναι, είναι χωριστό το κάθε κομμάτι από το άλλο. Οπότε ας αναφερθούμε τώρα με αυτό, να πούμε κάποια πράγματα εμπεριστατωμένα και εξειδικευμένα και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες ενότητες να ασχοληθούμε. Πάμε τώρα, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, να τα πούμε εμείς και να τα ακούσουμε κι εμείς. Αυτό θέλω να δούμε τώρα, πόσο δεσμευτικές θα είναι η κατάληξη της εσπερίδας, τα συμπεράσματα μας, δηλαδή. Τουλάχιστον από πλευράς μας πάντως, σαν δημοτική αρχή, δεσμευόμαστε και υλοποιούμε. Αυτό είναι και το συμπέρασμα και αυτός είναι και ο στόχος, όχι το συμπέρασμα, ο στόχος αυτής της εσπερίδας. Όχι να κάνουμε μια εσπερίδα απλά για να την κάνουμε, για να πούμε κάποια πράγματα και να μείνουν πάλι εκεί στα χαρτιά και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να μείνουν εκεί. Τα συμπεράσματα θα υλοποιηθούν. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει σαν υπηρεσία για την υλοποίηση των πράσινων σημείων σε πρώτη φάση.
έτσι, που μετά από αυτά τα πράσινα σημεία θα περάσουν, θα έχουμε πάρα πολλά ρεύματα διαχείρισης πολλών απορριμμάτων. Είναι ένα βήμα αυτό. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα της σφαιρίδας σίγουρα θα προχωρήσουν. Δεν γίνεται να μην προχωρήσουν. Δηλαδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και δεν γίνεται να μην το προχωρήσουμε όπως πρέπει να το προχωρήσουμε. Οργανωμένα, με μελέτη και υλοποίηση μέσα αυτές τις μελέτες. Όταν λέμε πράσινα σημεία, το μυαλό μας πάει τώρα σε αυτές τις σημεία που μπορούμε να, να βάλουμε, ας πούμε, ένα παλιό υπολογιστή, μια παλιά τηλεόραση, ένα παλιό ψυγείο. Ένα κομμάτι, ένα, πώς να το πω, θεματικό πράσινο σημείο, να το πω έτσι. Ναι. Θα γίνουν δηλαδή πράσινα σημεία συλλογής νάιλον. Αυτό θα το δούμε. Αυτό εάν μας το επιτρέψει η νομοθεσία, θα ακούσουμε κάποια πράγματα απόψε. Γιατί θα... Ναι, γιατί αυτό ζητούν για κάποιους... και οι αγρότες μας. Αυτό είπανε. Δώστε μου ένα χώρο να τα πηγαίνω εγώ τα νάιλον. Όχι, όχι. Δεν είναι απλά. Συμφωνούμε, αλλά λέω τι ζητούν. Για να δοθεί ένα χώρο, πρέπει να δοθεί μελετημένα, οργανωμένα και ελεγμένα και με κόστος αυτός ο χώρος. Μάλιστα. Καταλάβατε, εμείς δεν λέμε αυτή ότι δεν μπορούμε και είμαστε απότερ από την διαχείριση όλου αυτού του κομματιού. Έτσι, απλά για να γίνει και αν μπορούμε να εμπλακούμε, αν μας δώσει δηλαδή η νομοθεσία το OK και να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, φυσικά και θα στηρίξουμε. Δεν είμαστε απόντες. Μην ξεχνάτε ότι προχωράμε να δημιουργηθούν ένας φορέας διαχείρισης ανατολικής Κρήτης, που πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός και να συμπεριληφθούν όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ακόμα ότι η διαχείριση των αγροτικών είναι εκτός του περιφερειακού σχεδιασμού Κρήτης. Οπότε είναι θέματα που πρέπει να λύσουμε και πρέπει να τα λύσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε απλά ότι δώστε μαζί με ένα χώρο να βάλουμε τα νάιλον και τελειώσαμε. Καταλάβατε. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν... Δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι που ίσως εάν έρθει κάποιος που μου έχουν προσχεδέρθει από το Δήμο Χεστού που θα πούν κάποια πράγματα... Με προλάβατε, αυτό ήθελα. Μου τόνισαν κάποια πράγματα, δεν θέλω να πω τίποτα τώρα στον αέρα. Θα είναι η κυρία Σαββάκη το βράδυ και μου είπε μην τυπώ... Δεν θέλω να πω κάτι, θα μας τα πει η ίδια το βράδυ. Μα έτσι αλλιώς θα την παρακολουθήσουμε την Εσπερίδα, θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε... Θέλω να πω, αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν που το είπατε μόνοι σας για το πώς το έκαναν στους άλλους δήμους αυτό. Δεν έχουν κάνει τίποτα, σας πληροφορώ, έτσι απλά το λέω. Δεν έχουν κάνει τίποτα σε κανέναν άλλο δήμο. Τίποτα όμως. Με τα νάιλον. Τίποτα. Ούτε με τα φυτικά, ούτε με τα νάιλον. Δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο, οργανωμένο, μελετημένο, Δηλαδή, λέτε, για να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι. Τώρα και μάλιστα θα είναι και κάποιος υπεύθυνος του ΕΣΔΑΚ και μου έδωσαν συγχαρητήρια για το θεσμικό έγγραφο που μου έστειλαν για αυτή την πρωτοβουλία που για πρώτη φορά γίνεται κάτι οργανωμένο για να δώσουμε μια λύση και να μπορεί να συζητηθεί μέσα από τους φορείς και από τους εμπλεκόμενους σε αυτό το κομμάτι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ποια λύση μπορεί να βρεθεί όταν δεν υπάρχει νομοθεσία, να το πάμε και λίγο δηλαδή. Λοιπόν, θα υποθούν κάποιες προτάσεις, δηλαδή θα είναι καλεσμένος, ας πούμε, που δεν είναι συμπεριληφθεί, θα νομιλητή, αλλά θα τοποθετηθεί. Ο κ. Μαυράκης, ο οποίος έχει φτιάξει το σχέδιο, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας. Ο οποίος είναι μηχανικός περιβάλλοντος και θα μπορεί να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό. Ναι. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να μου έτσι, γιατί θα έχει και, δεν θα έχει και ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε με αυτή την έννοια. Απλά πάνω στα λεγόμενά σας έχω απορίες. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες οδηγίες. Θα βρεθεί ένας τρόπος. Έτσι, θα πρέπει να παρατυπήσετε, ας πούμε. Όχι, δεν θα παρατηρήσουμε. Ό,τι γίνει, θα γίνει νόμιμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια παραθυράκια, εν πάση περιπτώσει, αν καταλαβαίνω σωστά, που θα τα βρούμε και θα ξεκινήσει να. Ναι, είναι κρίμα και άδικο τώρα όλο αυτό που γίνεται από τον Μάρτιο, Απρίλη, Μάη, ειδικά όλους τους καλοκαιρινούς μήνες να συμβαίνει αυτό με τα νάιλον και να παραμένουν όλη τη χρονιά. Να στολίζουν χριστουγεννιάτικα την πόλη, τα δέντρα έτσι και να ξανασυνεχίζουν πάλι στις θάλασσες. Υπάρχει πρόβλημα και η ΔΕΗ. Ναι, δεν το συζητώ. Ναι. ΔΕΗ, γιατί είχαμε κάνει μια συνάντηση με το Διευθυντή της ΔΕΗ, μας είχε καλέσει το Σεπτέμβριο. Είχαμε κάνει μια μήνυ συνάντηση στο γραφείο του και έχουν πρόβλημα και οι κολόνες, οι πυλώνες της ΔΕΗ. Από τα πλαστικά που φεύγουν και δημιουργούν θέματα στο ρεύμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί αυτό που μα ακούει να έρθει
και να την παρακολουθείς ή να τοποθετηθείς στο τέλος που θα είναι τα συμπεράσματα και τοποθετείς, να γίνει έτσι μια συζήτηση και ποιος ξέρει μπορεί κάτι να βγει παραπάνω. Σίγουρα θα βγει κάτι. Ωραία. Σίγουρα και θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν το συζητώ. Πρέπει να βγει κάτι. Είναι αδύνατο, από εμάς εξαρτάται, από όλους εξαρτάται. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να βρεθεί μια λύση. Πραγματικά εύχομαι. Ξέρω ότι το παλεύετε είναι δύσκολο και είναι χρόνιο. Δύσκολο, αλλά δεν θα χρονίζει το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Ρωμαλιτάκη, την αντιδήμαρχο.